σαν να μην αντιλαμβάνονται την αδυναμία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών να ανταπεξέλθουν σε βασικές καθημερινές ανάγκες των οικογενειών τους, οι παράγοντες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης εκφράζουν την ικανοποίησή τους γιατί κατάφεραν, όπως λένε, να μειώσουν τις τιμές σε περίπου 4.000 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις αγγίζουν το 20% σε πολλά προϊόντα, λέει ο Υπουργός Κώστας Κρέκας. Όμως, απλοί πολίτες, η ελληνική κοινωνία, εμφανίζονται αδύναμοι να ξοδέψουν πέραν από τα απολύτως αναγκαία για την επιβίωσή τους. Ενώ ειδικά στα τρόφιμα, οι δαπάνες περιορίζονται με περικοπές στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα των αγαθών. Πώς σας φαίνονται τα τρόφιμα? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά πάμε. Μια χαρά πάμε, τίποτα άλλο. Δηλαδή δυσκολεύεστε, καταλαβαίνετε. Γενικά, τι, όταν παίρνεις 300-400 ευρώ, με πώς θα βγεις? Ναι. Με τι τρόπο να βγούμε? Έχετε υποχρεωθεί να κάνετε περικοπές στις αγορές σας? Δεν κάνω και αγορές, αλλά με τι τρόπο να κάνω? Απολύτως απαραίτητα πια, Τα απαραίτητα μόνο, κυρία μου. Χάλια διόρθωτα είμαστε. Χάλια, ούτε να μπορούμε να ψωνίσουμε τίποτα. Τι να ψωνίσουμε? Με τι? Με 450 ευρώ σύνταξη. Να θα πάρω τι, η φέτα 15 ευρώ από 7 που είχε πέρσι, το κρέας από 9-16, τι άλλο να σας πω, δράμα η κατάσταση. Από θέμα οικονομικό είμαστε χάλια. Η τρίτη τάξη εμείς, μικροσυνταξιούχοι, είμαστε για αυτοκτονία. Είναι πολύ ακριβό όλα εδώ. Τα βλέπετε ακριβά? Πολύ. Εκεί που ήρθαμε με τον άντρα μου στο 97, είμαστε πολύ καλά. Και τώρα? Τώρα όχι τόσο. Δυσκολεύεστε? Ναι. Και στο σούπερ μάρκετ και εδώ στη Λαϊκή να ψωνίσετε? Ναι. Τι στα νίκια είναι τόσο ανεβασμένα που δεν τα βγάλεις. Γιατί το μισθό όπως ήταν πριν 5 χρόνια, έτσι είναι, δεν είναι. Ενώ όλα έχουν ανέβει, οι μισθοί μένουν ίδια, λέτε. Η ακρίβεια δεσπόζει. Σας βλέπουμε, έρχεστε εδώ στη Λαϊκή συχνά. Βεβαίως. Τακτικά. Προτιμάτε? Προτιμάω, ναι. Ανακοινώθηκαν όμως μειώσεις σε 3.900 προϊόντα. Δεν το ξέρω. Ναι. Θα τις δούμε στην πραγματικότητα αυτές τις μειώσεις. Δεν τις πληροφορήθηκα. Μάλλον είναι σήμερα φυσάει νοτιάς. Για κλάματα όλα. Ναι. Όλα για κλάματα. Όβολα δεν έχουμε. Ναι, αλλά ανακοίνωσε η κυβέρνηση όμως μείωση τιμών σε 3.900 προϊόντα. Α, ανακοίνωσε. Μάλιστα. Α, εμείς δεν έχουμε δει ακόμα όμως. Αυτοί καλά τρώνε και πίνουνε. Εμείς τι κάνουμε? Με 500 ευρώ και με 600 που παίρνουμε, τι να κάνουμε? Ναι, αλλά ανακοινώθηκαν όμως μειώσεις τιμών σε πολλές χιλιάδες προϊόντα. Ναι. Και... Αυτά τα κάνω για καταμπούρι. Άστα να πάνε. Ο Μητσοτάκης πότε έχει κάνει καλό για να κάνει και τώρα? Πότε έχει κάνει? Για μένα ο πατέρας μου αφαίρεσε 20.000 από τη σύνταξή μου. Μου τα έδωσε. Τα δώρα μας όλα με τη συνταξιούχη μας τα έδωσε. Δεν μας έχει δώσει τίποτα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.